Άνος, η Ελένη και η Σοφία είναι μεταξύ των υποψηφίων που κατάφεραν το στόχο τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, με τους ίδιους να είναι πανέτοιμοι να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Με 19.160 μόρια, ο Μάνος Κωστάκης πέρασε στη σχολή μηχανολόγων μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ανακουφισμένος, γιατί οι κόποι μου επιτέλους ανταμείχθηκαν. Ήταν όνειρο ζωής. Ήταν, εντάξει, ήταν ένας στόχος. Δεν ήταν ότι το ήξερα από μικρός ότι θα πάω. Αλλά ήταν μια σχολή που ήθελα να την πετύχω, γιατί θα με βοηθήσει και αργότερα να πετύχω τους στόχους μου, που θέλω να ασχοληθώ με τα αεροσκάφη και την ανάπτυξη στην αεροπορία. Ευτυχώς βοήθησε το φροντιστήριο, οι γονείς μου, οι φίλοι μου, τα αδέρφια μου. Βοήθησαν όλοι μαζί και τα κατάφερα, δεν αγχώθηκα ευτυχώς. Ήταν η πρώτη του επιλογή, με τον ίδιο να εκφράσει τη χαρά του, ενώ από το Σεπτέμβριο ετοιμάζει βαλίτσες για τη σχολή στην Αθήνα, όπου εκεί διαμένουν και οι αδελφές του. Βαλίτσες τώρα το βλέπω μέσα Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτέμβρη, γιατί Οκτώβρη είναι οι εγγραφές. Έχω οικογένεια, έχω τις αδελφές μου εκεί πέρα, σπούδασαν και αυτές εκεί. Οπότε ναι, έχω κάποια βοήθεια, δεν πάω εντελώς στα ξένα. Και έχω και κάποιους φίλους που πέρασαν και αυτοί η Αθήνα, πήγαν και αυτοί πάρα πολύ καλά. Νέοι ορίζοντες ανοίγονται και για την Ελένη Ρουβάκη, η οποία συγκέντρωσε 19.000 μόρια. Είναι όνειρο από παιδί, πάντα το έλεγα ότι θέλω να περάσω εδώ πέρα. Χωρίς να με έχει πειράσει κανένας, είναι καθαρά δική μου επιλογή. Και επιτέλους το κατάφερα. Νομίζω το έλεγα από 5 χρονών ότι ήθελα να γίνω γιατρός. Από 5? Μπορεί και πιο πριν, δεν θυμάμαι. Ναι, αφού συνέχεια η δική μου συνέχεια με κροϊδεύαν γι' αυτό. Πέρασε τρίτη στην ιατρική Ηρακλείου, κάνοντας το όνειρό της πραγματικότητα. Οικογένεια χαρούμενη, περήφανη. Με στήριξαν σε όλη την πορεία, σε όλο αυτόν τον αγώνα. Χαίρομαι πάρα πολύ που τους είχα δίπλα μου, γιατί βοήθησαν πολύ η συμπαράστασή τους. Χαμόγελα και αισιοδοξία για το μέλλον και για τη Σοφία Χριστοδουλάκη, η οποία πέρασε στην ιατρική σχολή Ηρακλείου με 18.525 μόρια, ενώ θα συνεχίσει τις σπουδές της στο πιάνο. Πολύ χαρά που δικαιώθηκαν οι κόποι μου κυρίως και όλη αυτή η προσπάθεια δικαιώθηκε τέλος πάντων και είμαι πολύ χαρούμενη που τα κατάφερα. Ναι, και έπαιρνα ιατρική στο Ηράκλειο. Ναι, ήταν η πρώτη μου επιλογή λόγω του ότι θα συνεχίσω τις σπουδές μου στο πιάνο εδώ. Πολύ χαρούμενη επίσης γιατί είναι μια σχολή με πάρα πολλές δυνατότητες που προσφέρει πάρα πολλά στον άνθρωπο και είναι πραγματικά δώρο να μπορέσεις να μπει σε αυτή τη σχολή, θεωρώ. Είχα την οδοντιατρική στο μυαλό μου ως πρώτη επιλογή, αλλά σκέφτηκα ότι μπορώ να τα συνδυάσω καλύτερα με την ιατρική και να ικανοποιήσω την επιθυμία μου να την αλληλεγγύη και τη βοήθεια στον συνάνθρωπο, που είναι το πιο βασικό. Οι γονείς μου ήταν πολύ χαρούμενοι, συγκινημένοι.